Λοιπόν, και θα δούμε τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ αναλυτικά με την Έλλη Στάι. Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα, Εύα. Και θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ και το Χρήστο Τσιγουρή για να δούμε, Χρήστο, όλα τα νεότερα και φυσικά το ακούσαμε και στο τέλος του ρεπορτάζ. Ας πούμε, υπάρχουν ερωτήματα. Τι θα κάνει ο κύριος Αποστολάκης, τι θα κάνει ο κύριος Γαβρίλος. Ακούσαμε και την κυρία Θρασκιά να λέει πως δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένη. Περιμένω να δω να μην κουκουλωθούν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Όλα τα πρόσωπα που ανέφερε, Σέβα, είναι ενοχλημένα με όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν την ίδια κατάληξη οι συζητήσεις που κάνουν και οι σκέψεις τους. Για παράδειγμα, ο κύριος Γαβρίλος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα την περασμένη Παρασκευή από τον Σοκράτη Φάμελο, όπως πληροφορούμαστε. Ο κύριος Φάμελος ρώτησε ποιες είναι οι διαθέσεις του, εξήγησε τον προβληματισμό του και φαίνεται να του είπε ότι αν υπάρξει μια αλλαγή πορείας που θα λυθούν τα προβλήματα και δεν θα έχουμε ίδιες πρακτικές, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, για την ώρα δεν υπάρχει άμεση αποχώρηση. Η κυρία Θρασκιά συμμετείχε στην εσωκομματική διαδικασία, ψήφισε στις εκλογές. Την ακούσαμε να λέει ότι και αυτή περιμένει να δει το δείγμα γραφής της νέας ηγεσίας. Ο κύριος Αποστολάκης θα ήταν πιο κοντά η αποχώρησή του αν είχε εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης. Ενδεχομένως τώρα να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Εδώ το έχει αφήσει βέβαια λίγο θολό ο κύριος Αποστολάκης, γιατί είχε πει θα αποφασίσω όταν ακούσω τον κύριο Τσίπρα. Ακόμα δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του προφανώς. Τα ζυγίζει ακόμα. Φαίνεται όμως ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τροχοπέδι επί η εκλογή Φάμελου. Ωστόσο, ο κύριος Αραθιώτης είναι πιο δύσκολη περίπτωση. Όσο και αν υπάρχει σκέψη για να λυθεί ο κόμπος, κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγε ότι αν δεν είχαμε εκλογές χτες, θεωρητικά, ένας βουλευτής που ήταν στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη με όσα προηγήθηκαν, κανονικά θα έπρεπε να τεθεί το ερώτημα της διαγραφής. Καταλαβαίνω όμως ότι ο κύριος Φάμελος θα επιχειρήσει να λειτουργήσει ισορροπιστικά, να επαναφέρει την ηρεμία στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα δούμε τι θα αποδώσει αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι η περίπτωση του κυρίου Σαρακιώτη είναι η πιο δύσκολη και πιθανό να έχουμε αποφάσεις αποχώρησης στο τέλος της εβδομάδας. Την ίδια ώρα θα εντείνει τις προσπάθειες για αναζήτηση κοινού τόπου με όμορους πολιτικούς χώρους. Καταλαβαίνει κανείς τη Νέα Αριστερά και από εκεί είδαμε ότι η πόρτα για την ώρα παραμένει κλειστή. Τώρα, στις θέσεις κλειδιά, στη στενή του ομάδα, ξεκινώντας από τον κύριο Πολάκη, θα πάρει κάποια θέση, γιατί είναι πλέον ο άλλος πόλος, ο δεύτερος πόλος το κόμμα με το ποσοστό που πήρε. Δεν έχει ακόμα συγκροτήσει το επιτελείο του ο κύριος Φάμελος. Σήμερα έχει μια συνάντηση με τον Νίκο Παπά και τον Διονύση Καλαματιανό. Έως τώρα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για τον τρόπο της μετάβασης. Νομίζω θα υπάρξει μια επιστολή αύριο προς τον πρόεδρο της Βουλής που θα ενημερώνει για την αλλαγή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεις, ένας από τους κερδισμένους του συνεδρίου είναι ο Παύλος Πολάκης. Είναι ο πιο δυνατός εσωκομματικός πόλος αυτή τη στιγμή. Όπως είδαμε, θέλει να θέτει την ατζέντα, θα επιμείνει σε αυτή και σίγουρα θα έχει ρόλο. Βεβαίως, έχουμε μπροστά μας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και εκεί θα διαπιστώσουμε πόσες από τις θέσεις Πολάκη που ακούσαμε στην ατζέντα που ξεδίπλωσε, όπως για τα εξοπλιστικά, για τα θέματα άμυνας, θα μπουν στον λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε πολύ.